Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το νοσοκομείο Άγιος Παύλος για την επικείμενη απόλυση συναδέλφου επικουρικού βιοπαθολόγου με τη μη ανανέωση της σύμβασής της. Η συνάδελφος που έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης δεν ανανεώνεται η σύμβασή της, γιατί όπως έχουν αναφέρει από το νοσοκομείο Άγιος Παύλος έχουν καλυφθεί θέσεις και δεν υπάρχει ανάγκη. Την ώρα βέβαια που είναι γνωστό ότι ιδιαίτερα στην ειδικότητα της βιοπαθολογίας, των μικροβιολόγων δηλαδή, τα κενά σε όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι τεράστια. Η συνάδελφος καλείται να φύγει να πάρει τις άδειές τελευταία στιγμή γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι ανάγκες. Αντιμετωπίζεται με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο την ώρα που η κύρια αιτία που μας δηλώνουν ότι δεν κάνουν προσλήψεις η κυβέρνηση νέων γιατρών για να καλύψουν μαζικά τις κενές θέσεις που υπάρχουν είναι η έλλειψη διάθεσης από τους συναδέλφους, η έλλειψη γιατρών για να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Την ώρα αυτή αντιμετωπίζεται με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο, ακριβώς επιβεβαιώνεται ότι ο θεσμός του επικουρικού έρχεται να λύσει ακριβώς την ευελιξία που χρειάζονται οι διοικήσεις των νοσοκομείων και το Υπουργείο, όποτε δεν μας έχουν ανάγκη να μας διώχνουν, να είμαστε δηλαδή σε ένα καθεστώς ανασφάλειας. Αυτό μαζί με τις συνεχείς μετακινήσεις, μαζί με τους μικρούς μισθούς και με τον τεράστιο φόρτο εργασίας είναι τα αντικίνητρα δηλαδή για να έρθουν οι νέοι συνάδελφοι να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι ανάγκες των ασθενών είναι τεράστιες και εδώ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη με το Κέντρο Υγείας Θέρμης να μην έχει κανένα βιοπαθολόγο αυτή τη στιγμή. Αντίστοιχα είναι τα προβλήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και καλούμε άμεσα να γίνει η μονιμοποίηση όλων των επικουρικών συναδέλφων. Καλούμε άμεσα να γίνουν μαζικές προσλήψεις ώστε να καλυφθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις και να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών.